Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνουν δραστήριοι σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αριτζάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών Φιλότα, ο Φιλότας, γιατί έχουμε δράσεις το Σάββατο 25 Ιουνίου. Κύριε Αριτζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βάκρατα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο. Επιστροφή στην κανονικότητα για τους συλλόγους. Καθημερινά βλέπουμε αρκετές δράσεις και εκδηλώσεις και το Σάββατο 25 Ιουνίου ο Σύλλογός σας διοργανώνει τον Κλείδωνα. Τι θα δούμε το Σάββατο, για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, μετά από δύο χρόνια πραξίας των συλλόγων, δειλά-δειλά, όλοι οι σύλλογοι και εμείς μαζί είπαμε να ξεκινήσουμε τις εκδηλώσεις, να μαζευτεί ο σύλλογος, τα χορευτικά, τα πάντα. Το Σάββατο είναι η πρώτη εκδήλωση για το 2022 που διοργανώνει ο Σύλλογος Στρατιωτών. Αφορά την αναβίωση του εθήμου του Κλείδωνα. Μάλιστα. Ουσιαστικά θα έχουμε χορευτικά συγκροτήματα από διάφορα μέρη. Το έθιμο του Κλείδωνα υπάρχει από την αρχαιότητα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη κυριαρχεί. Και όσοι σύλλογοι είναι ενεργοί, το τιμούν όσο καλύτερα γίνεται. Θα έχουμε χορευτικά συγκροτήματα. Θα γίνει αναπαράσταση του Κλείδωνα ουσιαστικά του εθήμου. Μάλιστα. Και φυσικά, ποιοι σύλλογοι, να τους αναφέρουμε, που θα συμμετέχουν με τα χορευτικά τους στην εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στις 8 η ώρα στο Παλαιό Δημαρχείο. Στο Παλαιό Δημαρχείο, στον χώρο της κοινότητας, θα είναι η εκδήλωση το Σάββατο, 8 η ώρα. Θα είναι ο Σύλλογος του Αγίου Παντελεήμονα, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Σύλλογος από το Λέχοβο, Προφήτης Ηλίας. Ο Σύλλογος Μικρασιατιών από την Περαία. Και δύο συγκροτήματα χορευτικά, ο Σύλλογος Νέας Μεσημβρίας και Σύλλογος Ναύαρχος Βότσης από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έτσι, συγκροτήματα και ζωντανή ορχήστρα. Ωραία, άρα εκεί όλο θα παρουσιαστεί από το Σύλλογο Θρακιωτών Φιλότα και με τη συμμετοχή των συλλόγων το έθιμο του Κλείδωνα. Πείτε μας δύο-τρεις κουβέντες για το συγκεκριμένο έθιμο της περιοχής σας. Το έθιμο του Κλείδωνα είναι καθαρά Θρακιωτών, όχι μόνο της περιοχής μας. Θα το αναβιώσουν τα παιδιά του Συλλόγου, το μικρό χορευτικό ουσιαστικά που έχει ο Σύλλογος. Ουσιαστικά την παραμονή, από την αρχαιότητα την παραμονή του Αγιανιού, τα αγόρια στην εκάστοτε περιοχή συνηθίζαν και ανάβανε κάποιες φωτιές. Το είχαν σαν σημάδι καλής τύχης, υγείας και να διώξουν και τους ψήλους, σαν σημάδι καλός προς τα Σπαρτά που υπήρχαν τότε στην περιοχή. Την επομένη ανήμερα του Αγιανιού ουσιαστικά, τα κορίτσια του χωριού, να το πω έτσι, της περιοχής, γεμίζανε νερό από τρεις διαφορετικές βρύσες, δεν μιλούσαν καθόλου μεταξύ τους, ήταν το λεγόμενο συσσαγωγικά μίλητο νερό, όπως το περιγράφει το έθιμο. Τα αγόρια με τη σειρά τους πηγαίνανε και τις ενοχλούσαν, τις πειράζανε για να μιλήσουν τους, ώστε να μην γίνει πράξη το τελετουργικό, να το πω. Αυτές δεν μιλούσανε. Και αφού είχαν προσυνεννοηθεί ένα σπίτι να μαζευτούν, πηγαίνανε εκεί. Βέβαια, το βράδυ ανήμερα του Αγιανιού, το νερό το βάζανε στη στάμνα κάτω από μία τριανταφυλιά, το κλείνανε με ένα κόκκινο μαντήλι και μία χρυσή κλωστή τριγύρω, για να γίνει το λειτουργικό. Θεωρούταν και θεωρείται ένα σημάδι, ουσιαστικά, ότι θα τους αποκαλύψει το σύζυγο. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή που σας φιλοξενώ, θα δούμε άλλες δράσεις στο επόμενο διάστημα. Τι ετοιμάζετε ως σύλλογος του Φιλότα, επειδή βρισκόμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, θα δούμε και άλλες δράσεις. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας? Βέβαια, ο σύλλογος του Θρακιωτών Φιλότα, ο Φιλότας, είναι ένας ενεργός σύλλογος, όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες σιγά-σιγά. Έχουμε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, που είναι και προστάτητα του χωριού και την τιμάμε στις 25 Ιουλίου. Έχει ο Φιλότας σαν χωριό εκκλησία Αγίας Παρασκευής, οπότε γίνεται και περιφορά της εικόνας και γίνεται μετά και το πανηγύρι. Διοργανώνουμε τις Αγίες Βαρβάρας του Δεκέμβρη, Βαρβαρίτσα, όπου έχουμε στάρει κάποια εδέσματα, κεράσματα για τους πολίτες, τους ανθρώπους, όσοι μας τιμάνε με την παρουσία τους και μας βοηθάνε. Έχουμε αιτήσιο χορό, διοργανώνουμε κάθε χρόνο προς τιμή τα μέλη του Συλλόγου και φυσικά, όσοι μας βοηθούν, ο Δήμος, η Περιφέρεια που είναι πάντα δίπλα μας. Σας έλειψαν όλα αυτά που κάνετε τώρα, τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα
να διοργανωθούν εκδηλώσεις όπως τις θέλατε. Και τώρα επιστρέφετε σε αυτό που κάνατε μέχρι το 19. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το ξεκίνημα, ουσιαστικά ένα νέο ξεκίνημα έγινε φέτος. Από το χειμώνα, να το πω, το 21 πιο καλά. Ο κορονοϊός, οι συνθήκες που επικρατούσαν, είχαν κλείσει όλους τους συλλόγους, όλες τις εκδηλώσεις, ό,τι ενέργειες γινόντουσαν. Οπότε ήταν δύσκολο από μεριά μας να ξαναξεκινήσουμε, γιατί ό,τι χορευτικό υπήρχε ουσιαστικά ακυρώθηκε. Μικρά χορευτικά που είχαμε, παιδιά πήγαν, σπουδάσανε, χάσανε το ενδιαφέρον τους. Είναι δύσκολο να γυρίσουν στο σύλλογο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άτομα και στο χωριό, θα έλεγα, και γενικά γύρω από την περιοχή, ενεργά με διάθεση, που είναι δίπλα μας, μας βοηθάνε, είτε εθελοντικά είτε με την παρουσία τους στο σύλλογο, να διοργανώσουμε πάλι, να τον ξαναστήσουμε το σύλλογο από την αρχή. Ωραία. Και δεν είναι μόνο ο δικός μας σύλλογος, όλοι οι συλλογοί έχουν τέτοια θέματα. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να πούμε για μία ακόμη φορά, Σάββατο 25 Ιουνίου στις 8 στο Παλιό Δημαρχείο. Και στη συνέχεια, τι έχει, Γλέντι, μόλις τελειώσουν εκδηλώσεις, διαβάζω εδώ στην αφίσα live μουσική. Έχει ζωντανή μουσική. Θα ξεκινήσουν πρώτα τα χορευτικά συγκροτήματα. Θα αναβιώσει το έθιμο του κλείδωνα από τα παιδιά του συλλόγου και στη συνέχεια ζωντανή μουσική. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά και κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Εκ μέρους του συλλόγου σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.